Εκεί μπορεί να πεις εσύ ότι μπορεί εσύ να ήσουν έτσι, αλλά μπορεί το παιδί σου να θα έλεγαν κάποιες διαφορετικές επιλογές. Ναι, εκεί έτσι. Το αναλύουμε αυτό, ότι άλλες οι εποχές οι δικές μας και άλλο οι εποχές οι σημερινές που το παιδί έχει ανάγκη. Ναι, ναι. Τη φιλία, την παρέα. Είναι τελείως διαφορετικά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς. Εγώ θα έλεγα εξαρτήτως χρόνων. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια στιγμή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή που φαντάζομαι τον άνθρωπο που αν δεν ήταν αγαπητός από τους τριγύρω του, δεν κέρδιζε πράγματα. Απλά θεωρώ, κρίνοντας από εμένα τέλος πάντων τη δική μου τη γενιά, ότι δεν ασχολούμασταν τόσο με το να κατακρίνουμε, δεν είχαμε αυτό που έχουν τα σημερινά παιδιά. Ναι, ναι. Αυτή τη βαθμοθυρία που αχ δεν πήρες βαθμό και σε ξέρει όλη η τάξη ότι είσαι το παιδί που δεν παίρνεις βαθμούς. Ναι, ναι. Δεν ασχολούμασταν τόσο πολύ. Ήμασταν πιο το μυαλό μας να παίξουμε. Αυτό ρε, εσύ όμως, γι' αυτό περισσότερο κατακρίνω τον τρόπο που είναι δομημένο το σύστημα παρά τα παιδιά αυτά καθ' αυτά. Καταλαβαίνεις. Το σύστημα εννοείται. Βαθμοθυρικό. Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστικό και στην Αμερική, είναι πολύ ανταγωνιστικό και σε πολλές άλλες χώρες. Okay, σε έναν βαθμό πρέπει κάπως να αξιολογείται η πορεία ενός παιδιού. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τονίζετε ότι το γεγονός ότι εμείς εδώ στη σχολή έχουμε έναν τρόπο να σας αξιολογούμε. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, ναι, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Απλώς είναι ένας τρόπος που έπρεπε να έχουμε κάποια στιγμή έναν τρόπο. Δεν παραπεί καν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Είναι ένας τρόπος που σας αξιολογούμε. Καταλαβαίνεις. Αξιολογούν μόνο μαθήματα, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Δεν αξιολογούν. Αυτό θέλω να πω. Ότι απλά είναι αυτός ένας τρόπος, παιδιά, στην πραγματική ζωή. Υπάρχουν ενδεχομένως άπειροι τρόποι αξιολόγησης και πρέπει να βρείτε εσείς αυτόν στον οποίο θα καταφέρετε να. Ή θα τα ταλέντα σας, να πω έτσι, ή οποιοδήποτε κλίση έχετε, εκεί θα είστε στο top. Αυτό βέβαια που λες εσύ είναι σύνθετο, έτσι. Προϋποθέτει το σύστημα να αλλάξει, προϋποθέτει την οτροπία της οικογένειας να αλλάξει, την οτροπία των πάντων. Ανέκτο. Ξέρεις, να αλλάξει η νοοτροπία. Ναι, ενδεχομένως αυτό είναι κάτι πολύ, μια πολύ αργή διαδικασία που θα γίνεται ειδικά στην κοινωνία. Ανέφικτη δεν θα το έλεγα, γιατί είμαι σίγουρος ότι η νοοτροπία, ας πούμε, πριν από 70 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική από ότι τώρα. Οπότε υπάρχει αλλαγή. Αν είναι σε θετική κατεύθυνση, αρνητική, πώς. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Αλλά ότι αλλάζει λίγο σιγά-σιγά-σιγά, κάτι αλλάζει. Το θέμα είναι το εξής. Κατά πόσο εσύ αργότερα μετά μπορείς να βρεις τον τρόπο να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ αξιολόγηθηκα έτσι. Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι έχω και άλλα πράγματα να δώσω, να κάνω κτλ. Τα οποία δεν μου αξιολογήθηκαν από το σχολείο. Παράδειγμα, εγώ εσύ μπορεί να έχω πολύ κλίση στην οδήγηση και να γίνω πιλότος Φόρμουλα 1. Μπορεί να είμαι καλός σέρφερ. Μπορεί να είμαι πολύ καλός ξέρω οτιδήποτε. Δεν πάει να πει ότι αυτό το συγγραφέας. Δεν υπάρχει κανένα μάθημα σχολείου που αξιολογεί την συγγραφική δυνότητα. Όχι, γι' αυτό μετά το ξεκινάς σαν χόμπι, βλέπεις ότι σου ταιριάζει σε καλός και το κάνεις σαν δεύτερο ή κύριο επάγγελμα. Μπράβο, αυτό λέω. Έτσι καταλήγουμε. Μπράβο. Ή κάποιος που θα γίνει καλλιτέχνης, ηθοποιός, γράφος, ό,τι θέλεις. Ναι. Ακόμα και επιστήμονας, θα σου πω εγώ. Δεν πάει να πει ότι επειδή αξιολογήθηκες κάπως με έναν τρόπο στο σχολείο, είναι ο μόνος τρόπος. Είναι ένας τρόπος να μετρηθεί η ευφυΐα σου. Όχι, βέβαια. Αλλά δεν είναι απόλυτος. Παίζει ρόλο για να σου ανοίξει κάποιους δρόμους. Ναι. Να μπορέσεις να μπεις σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, να πεις ότι κάνεις 5 πράγματα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνώ ότι ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Είναι, ναι, και δεν λέω ότι είναι και ο χειρότερος τρόπος, έτσι. Αλλά λέω ότι είναι απλά μία οδός. Που έτυχε τελικά σε αυτή τη χώρα με κάποιους τρόπους να είναι έτσι. Τύπου, δεν είναι ο μόνος τρόπος. Πιθανότατα, αν έχεις άλλα ταλέντα, αν πιστεύεις ότι κάπου έχεις κάποια κλίση, σκέψου το, δούλεψέ το, δες τι μπορείς να κάνεις εκεί. Να σε προωθήσει σε αυτά. Εν τω μεταξύ, παίζει ρόλο το βιοποριστικό, γιατί είναι πολλές φορές που λέμε: έχει ταλέντο στη ζωγραφική, ζωγραφίζει τέλεια. Αλλά τι θα γίνει, ζωγράφος. Έλαντε. Αυτό είναι. Σου λέω στη δουλειά. Γραφίστας. Ναι, γιατί όχι. Χαρισματικά παιδιά έχουν φοβερά ταλέντα. Ναι, γιατί όχι. Σου λέει και πού θα δουλέψει. Παντού, όπου θέλει. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν οι δουλειές που παραπάνω σε 20 χρόνια. Δεν είναι αυτές που είπα, βλέπεις τώρα εδώ. Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι και αν είσαι καλός, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, όσο κορισμένο και να είναι, δουλειά θα βρεις. Αν είσαι καλός. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάποια στερεότυπα, κάποιες παγιωμένες σκέψεις που δύσκολα τις αλλάζεις και εκεί δεν έγκυται στο δικό μου κομμάτι. Ναι. Εκεί είναι θέμα της οικογένειας, από εκεί και πέρα ναι, δεν μπορώ να κατευθυνθώ. Το λέω γιατί στο προηγούμενο ηχογράφηση που είχαμε εδώ πέρα, είχαμε μια κοπέλα που είναι σκηνογράφος. Η κοπέλα αυτή, το μόνο που ξεκίνησε στην αρχή είναι ότι της άρεσε η ζωγραφική. Ήταν πολύ καλή στη ζωγραφική. Αλλά περνώντας διάφορα στάδια, είδε ότι τελικά το αυτό που την γέμιζε πάρα πολύ ήταν η σκηνογραφία. Ποιος, σκέψου τώρα κάποιος να λέγει στους γονείς της, μην ανησυχείς, αφήστε τι να κάνει αυτό που θέλει, θα το βρει. Άντε τώρα να το εξηγήσει στους γονείς της ότι μην ανησυχείς, στο μέλλον θα βρει τη σκηνογραφία. Ούτε η ίδια δεν το ήξερε, ούτε κανείς δεν το φανταζόταν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, θα μου πεις αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Ναι, είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και αυτά τα success stories που καλό είναι να λέγονται. Έστω και λίγα, ναι, υπάρχουν. Γιατί να μην τα λέμε. Ενδεχομένως να μην είναι μόνο λίγα, ξέρεις. Είναι αυτό που γνώρισα εγώ. Ενδεχομένως να είναι πάρα πολλά τέτοια. Μακάρι. Ή πάρα πολλά δυστυχώς αντίθετα που κάποιος είχε το ταλέντο αλλά φοβήθηκε να το κυνηγήσει. Πώς είναι και αυτοί. Και βολεύονται. Πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι που διάβασα πρόσφατα και μου κάνει έτσι. Μου άρεσε. Πολλοί λέει βολεύονται με τη δυστυχία. Μάλλον φοβούνται περισσότερο την αβεβαιότητα παρά τη δυστυχία. Και προτιμούν την δυστυχία αυτό, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση παρά την αβεβαιότητα του τι θα συμβεί αν δοκιμάσω κάτι άλλο. Αυτό είναι συνήθες εξού και τα τόσα καταθλιπτικά επεισόδια που έχουμε. Αυτή στην Ελλάδα η κατάθλιψη έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι. Δεν μου αρέσει η δουλειά μου, αλλά τι να κάνω. Συνεχίζω. Είμαι αυτό που είπες, συνηθισμένο στη δυστυχία. Μου αρέσει, έχω συμβιβαστεί. Πόσο άσχημα είναι αυτό, Πόσο άσχημα είναι αυτό. Έχω συμβιβαστεί σε ένα γάμο που. Μπράβο. Όλα αυτά πες τα. Ναι, έχω συμβιβαστεί με τη δουλειά μου, έχω συμβιβαστεί με κάποιους φίλους οι οποίοι δεν μου προσφέρουν κάτι. Γενικά είμαι συμβιβασμένος με τη ζωή. Και φοβάμαι να κάνω κάτι αβέβαιο. Γιατί προτιμώ τη δυστυχία που έχω τώρα παρά την όποια αβεβαιότητα θα μου προξενήσει οποιαδήποτε άλλη πράξη. Γιατί έτσι. Δεν μπορώ να τη διαχειριστώ την αβεβαιότητα. Αυτό, με συγχωρείς, δεν είναι προέκταση σε αυτό που νιώθουν οι γονείς στα παιδιά τους. Την αβεβαιότητα. Δηλαδή, τι προτιμούν μια συγκεκριμένη δυστυχία ώστε να ταιριάξει στο σύνολο, ακόμα και να αυτό το δυστυχεί το παιδί, παρά να το εξερευνήσει λίγο περισσότερο σε μια άλλη αβέβαιη κατεύθυνση. Που, αυτό που λέγεις, παιδί μου. Το παιδί είναι καλό στην γραφική, γιατί δεν το αφήνει να τέτοιο. Τι λες, θα αφήσω χίλιες φορές να γίνει δημόσιος υπάλληλος και να χτυπάει κάρτα, παρά να το αφήσω εγώ να πεινάσει ο γράφος. Εκείνη την ώρα και πώς θα βγάλει το σχολείο, δεν γίνεται. Χρειάζεται το ειδικό μαθησιακό, χρειάζεται τη λογοθεραπεία, χρειάζεται δεν ξέρω τι. Καλά, το σχολείο το βγάλει. Δεν λέμε να φύγει να παρατήσει το σχολείο και να ασχολείται μόνο με το γραφικό. Όχι, να μην έχει στήριξη για το σχολείο, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν κάποιο πακέτο που πρέπει να διαθέτουν οι γονείς. Σου λέει, ας τα προτιμήσω να τα δώσω σε κάτι το οποίο θα έχει αποτέλεσμα στο σχολείο και ας το χόμπι δεν πειράζει. Ναι.